σας. Ένας καινούργιος κύκλος ξεκινά στο Game Time, γιατί θα μας απολαμβάνετε Μαρία Ζαφυράτου. Γεια σου, Λίλα. Δύο φορές την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα. Βεβαίως. Τέλεια. Λοιπόν, αυτός ο καινούργιος κύκλος ξεκινά με μια παλιά καλεσμένη. Είναι η πρώτη φορά που επανέρχεται καλεσμένος σε αυτή την εκπομπή. Γιατί θέλουμε Μαρία Ζαφυράτου, γιατί θέλουμε να μας δώσει τα φώτα σου για ό,τι πρόκειται να ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου. Ξέρουμε ποιον αγώνα ξεκινάμε. Ξέρουμε ποιον αγώνα ξεκινάμε. Με ποιον. Ξεκινάμε με την Ιταλία, στη Ρώμη. Γιατί μου φαίνεσαι φίλο. Άντε καλέ, άντε καλέ, γιατί το λες αυτό, λείπει. Λευκά. Λείπει λίγο πράσινο. Εντάξει, είμαι και λίγο Βέλγιο, Είσαι λίγο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έτσι, είσαι λίγο απ' όλα. Είμαι λίγο απ' όλα. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την εισαγωγή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου. Με τον πρώτο όμιλο. Ο πρώτος όμιλος, λοιπόν, είναι ο όμιλος που συμμετέχουν η Ιταλία, η Ελβετία, η Τουρκία και η Ουαλία. Να δούμε λίγο και τις αγωνιστικές. Πώς ξεκινά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στις 11 του μηνός, λοιπόν, Τουρκία-Ιταλία. 12 του μηνός, Ουαλία-Ελβετία. Η δεύτερη αγωνιστική είναι οι δύο αγώνες μεταξύ της Τουρκίας και της Ουαλίας στις 16 του μηνός, την ίδια ημέρα, Ιταλία-Ελβετία. Τρίτη αγωνιστική, Ιταλία-Ουαλία και Ελβετία-Τουρκία στις 20 του μηνός. Ξεκάθαρα το πλεονέκτημα είναι της Ιταλίας. Παίζουν στη Ρώμη. Ακριβώς. Και τα τρία παιχνίδια θα διεξαχθούν εκεί, τα άλλα τρία μάτς θα γίνουν στον Μπακού. Θα δούμε και κόσμο. Επιτέλους. Γιατί βλέπαμε παιχνίδια τόσο καιρό, αλλά όταν λείπει ο κόσμος, είναι σαν να σου λείπει ένα πολύ βασικό κομμάτι. Το αλατοπίπερο. Ναι. Αντιδράσεις. Δεν θα είναι γεμάτα τα γήπεδα, αλλά θα έχουμε κάτι από αύρα κόσμο. Λοιπόν, για πες, ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα προκριθούν σε αυτόν τον όμιλο? Οι δύο πρώτες πηγαίνουν στην επόμενη φάση και οι τέσσερις από τις έξι τρίτες. Έχουμε λοιπόν Ιταλία, Ουαλία, Ελβετία, Τουρκία. Εντάξει, ξέρω, καταλαβαίνω τι, που θα... Κλείνω προς την Ιταλία. Όλοι λίγο. Αν και αυτή η εθνική Ιταλίας είναι λίγο κουτσουρεμένη. Τι ήθελες, την παλιά καλή. Τις παλιές δόξες. Τι ήθελες, τον Τελπιέρο, ήθελες τον... Τελπιέρο, Δηλαδή, όταν τώρα αυτή η εθνική Ιταλίας έχει τις μεγαλύτερες φίρμες της, τον Μπονούτσι και τον Κελίνι. Ναι. Οι οποίοι φεύγουν και αυτοί σιγά-σιγά. Δηλαδή, όλοι, εντάξει. Με τον Immobile. Δεν έχει στάρ αυτή η Ιταλία. Οκ, okay, όμως δεν τη θεωρείς φαβορή για πρώτη θέση. Για πρώτη θέση, ναι, δεν ξέρω. Η Ιταλία από πάντα είχε δυσκολία στους ομίλους. Μόλις παίρνει για τους ομίλους και άρχισε τα νοκάουτ, τα πήγαινε καλύτερα. Ωραία, τότε ποια θεωρείς φαβορή για την πρώτη θέση, μήπως την Τουρκία? Πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένα καλό σύνολο, είναι σκληρή ομάδα. Έχεις κάποιο αγαπημένο παίκτη? Από την Τουρκία? Ναι. Όχι. Εντάξει. Γενικά, δεν έχει αυτός ο όμιλος τους αγαπημένους μου παίκτες, έχω να σου πω. Οκ, θα σε πάω και στον επόμενο όμιλο. Ναι. Να κρατήσω την Τουρκία για πρώτη θέση. Σε ρωτάω για καλό σκοπό. Ναι. Γιατί οι αθλητικές ακαδημίες του ΟΠΑΠ θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο αν η Μαρία πέσει μέσα στην Τουρκία. Εγώ για Ιταλία σε πήγαινα, αλλά οκ. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα παίξω με συνέστημα. Εμάς μας ενδιαφέρει να ενισχυθούν οι 178 αθλητικές ακαδημίες. Εφόσον δεν υπάρχει Ελλάδα, πάμε με Τουρκία. Και με Μαρία Ζαφυράτου, φυσικά. Λοιπόν, μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε, εννοείται, σε αυτές τις... την κριτική που κάνει η Μαρία, σε αυτό που νιώθει ότι θα γίνει, ότι θα συμβεί στον πρώτο όμιλο, κάτω από τα social media του ΟΠΑΠ, YouTube, Facebook, Instagram, σε όλα. Ευγενική, έτσι. Έτσι, ευγενική πάντοτε, ναι. Κυρία Ζαφυράτου, το συζητάμε. Να σε πάω και στο δεύτερο όμιλο. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την καρτούλα που έχουμε ετοιμάσει. Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Ρωσία. Είναι οι χώρες που συμμετέχουν. Οι αγώνες θα γίνουν στη Κοπενχάγη και στην Αγία Πετρούπολη. Οι αγωνιστικές είναι οι εξής. 12 του μηνός, Δανία-Φιλανδία και Βέλγιο-Ρωσία. Δεύτερη αγωνιστική, στις 16 του μηνός, η Φιλανδία αντιμετωπίζει τη Ρωσία και στις 17 η Δανία το Βέλγιο. Και η τρίτη αγωνιστική, Ρωσία-Δανία, Φιλανδία-Βέλγιο, 21 του μηνός, 21 Ιουνίου. Για να σε δω εδώ, πλεονέκτημα της Δανίας βλέπω. Είναι και τα τρία παιχνίδια στην Κοπενχάγη. Είναι στην Κοπενχάγη, αλλά πιστεύω ότι το ισχυρό φαβορί εδώ είναι το Βέλγιο. Οκ, το είχε πει και ο γιος σου, νομίζω, ε. Το είπε, παιδιά, πραγματικά ξύπνησε το πρωί ο γιος μου και μου λέει έτσι τα ξεκούδουνα. Μαμά, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα το πάρει το Βέλγιο. Λες να τον εμπιστευτούμε. Okay. Γενικά πέφτει μέσα, αλλά έχει και ένα δίκιο, δεν το είπε έτσι. Αυτό που σου λέγα για την Ιταλία, που δεν έχει του σταρ, το Βέλγιο του έχει. Έχει δυνατή ομάδα το Βέλγιο. Έχει δυνατή.
ΑΕΚ. Okay. Ξεκινάμε από τον τερματοφύλακα, που είναι ένας από τους καλύτερους του κόσμου, τον Κουρτουά. Έχει τον Ντεμπρόιν, δεν θα μάθουμε ποτέ πώς τον λένε. Όπως θέλεις εσύ. Έχει Λουκάκου. Έχει Αζάρ. Έχει μεγάλα ονόματα. Ναι. Οπότε θεωρείς ότι το Βέλγιο είναι το φαβορί για την πρώτη θέση. Ξεκάθαρα. Και αν έπρεπε να πεις ποιος θα πάρει τη δεύτερη. Πιστεύω η Ρωσία. Η Ρωσία ναι. Έχει και το πλεονέκτημα, έχει και κάποια ματς στην Αγία Πετρούπολη, τα δύο από τα ματς, οπότε το θεωρώ και εγώ πιθανό. Λοιπόν, από όλες αυτές τις ομάδες, γιατί δεν θα πάμε στους υπόλοιπους ομίλους, θα τους αφήσουμε στη Χριστίνα Βραχάλη για ανάλυση, θέλω να μου πεις ποια θεωρείς ότι θα κάνει πάρα πολύ καλή πορεία, σου βγάζω έξω το Βέλγιο γιατί έχεις πάρει την βοήθεια του γιου σου, σε όλο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ποια θεωρώ φαβορή για να φτάσει τελικό, η Γαλλία. Η Γαλλία. Ναι. Okay, λοιπόν. Η Γαλλία. Και προς Γαλλία. Ναι, λίγο φέρνω. Μ' αρέσει, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Την υπόλοιπη ανάλυση την αφήνω στην έτερη της παρέας και δίνουμε ραντεβού μέσα στην εβδομάδα για τους υπόλοιπους ομίλους. Γεια σας.